Καλημέρα, καλημέρα Θάνο. Καλή σας ημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Στον Αποστόλη και στην Αποστολία, χρόνια πολλά. Αποχαιρετούμε τον μήνα τον Ιούνιο. Πάει και αυτό, άιντε. Από την όμορφη πλατεία της πόλης Ξάνθης. Άιντε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να μείνουμε όρθιοι. Οι εποχές που ζούμε, ψυχολογικά τουλάχιστον, είναι πολύ δύσκολες. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να μείνουμε όρθιοι. Αν θέλεις να μάθεις την απάντηση, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ, χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τις ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρος! Καλημέρα κόσμε! Καλημέρα, καλώς ήρθατε! Είμαι ο Θεραπών Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για 891 συνεχόμενα πρωινά μέσα από τη σελίδα της παρέας του Coach A Day στο Facebook και να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, οι μέρες που περνάμε δεν είναι και τόσο εύκολες. Και εγώ προσωπικά, η ψυχολογία είναι ρόλο κόστος σαν το τρενάκι στο Λούνα Πάρκ, αλλά και με πολλούς τους ανθρώπους και φίλους και φίλες που μιλάω λένε το ίδιο πράγμα, υπάρχει πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση. Πώς μπορούμε λοιπόν να μείνουμε όρθιοι μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που υπάρχει τριγύρω μας? Να σκεφτούμε έξω από το κουτί, να βγούμε έξω από το κουτί. Είτε το κουτί είναι πραγματικό, είτε το κουτί είναι μεταφορικό. Είτε το κουτί είναι το σπίτι μας, είτε το κουτί είναι το γραφείο μας, είτε το κουτί είναι η πόλη μας, είτε είναι το ίδιο μας το μυαλό. Μη μένεις μέσα, βγες έξω από το κουτί. Πώς θα το κάνεις αυτό? Βγες μια βόλτα στο τετράγωνο. Αν αρχίσεις λίγο και δεν είσαι καλά, βγες μια βόρτα λίγο μεγαλύτερη. Βγες έξω από την πόλη, κυρίως στη φύση. Πάνε στο βουνό, στη θάλασσα, στο ποτάμι, ό,τι έχεις εύκολο τριγύρω, σε ένα πάρκο. Και κυρίως βγες έξω από το μυαλό σου. Πάρε ένα κομμάτι χαρτί, πάρε ένα στυλό, μια μολύβι και άρχισε να γράφεις. Τι να γράφεις, να μου με ρωτήσεις? Ό,τι ακριβώς σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Ναι, δεν χρειάζεται. Γράψε ακριβώς ό,τι σκέφτεσαι. Όλα αυτά που σκέφτεσαι, γράψε στο χαρτί, χωρίς όμως καμία μα καμία διάθεση κριτικής. Άστα απλώς να βγούνε. Μην προσπαθείς να καταλάβεις γιατί αισθάνεσαι έτσι. Γράψε απλά τι αισθάνεσαι. Όσο θα γράφεις, θα δεις ότι θα ηρεμήσει το μυαλό. Είναι μαγική αυτή η σύνδεση του μυαλού με το χεριού. Σε κάνει να κατεβάζεις κατευθείαν ένταση σε οτιδήποτε νιώθεις. Βγες λοιπόν έξω από το κουτί, αν θέλεις να την παλέψεις, αν θέλεις να μείνεις όρθιος και όρθια. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας. Πιάσε και τους έλικες. Τους έλικες. Έλικες δεν πρέπει. Οκ, φιλιά πολλά, γεια.